Γεια σας. Χαιρετούμε όλους εσάς, μέλη και μη και φίλους της φιλίας και όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, με την ευκαιρία που είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε ένα βίντεο που έχει να κάνει με τη γυμναστική, διότι σκεφτήκαμε ότι με αυτή την απομόνωση και τον αποκλεισμό που έχει όλος ο κόσμος και ειδικά άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, να σας δώσουμε κάτι που θα μπορείτε και να περνάτε λίγο την ώρα σας, αλλά και από την άλλη μεριά να κάνετε λίγο γυμναστική, που είναι τόσο καλή για την υγεία σας και που όλοι το ξέρετε, ειδικά αυτοί εσείς που πήρατε μέρος στη γυμναστική, είτε μέσα είτε έξω στο πάρκο με την Αργυρό, που την έχουμε εδώ πέρα σήμερα, και η οποία θα κάνει το πρόγραμμα της γυμναστικής και μετά η φιλία θα σας προσφέρει δωρεάν αυτό το πρόγραμμα να μπορείτε να το μεταχειριστείτε είτε στο κομπιούτερ σας είτε στο TV σας. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία και θέλω όταν θα το πάρετε να το χρησιμοποιήσετε. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ και πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά από τη φιλία. Γεια σας, είμαι η Αργυρό από τη φιλία και σήμερα θα σας δείξω μια ρουτίνα γυμναστικής που μπορείτε να κάνετε σπίτι σας, όποτε αισθανόσαστε πως θέλετε λίγο πιο πολύ ενέργεια ή να χαλαρώσετε λιγάκι σπίτι με όλα αυτά που γίνεται στον κόσμο σήμερα. Θα αρχίσουμε με κάτι ασκήσεις λίγο πιο εύκολες, που είναι καλά και καλή ιδέα να τις κάνετε κάθε μέρα, καθημερινές. Μετά θα κάνουμε κάτι ασκήσεις που είναι λίγο πιο δύσκολες, που 2 με 3 φορές την εβδομάδα usually είναι αρκετά. Αν σας φαίνονται εύκολες και οι πιο δύσκολες ασκήσεις, κάντε τις κάθε μέρα. Και θα τελειώσουμε με μια ρουτίνα flexibility. Και έτσι τελειώνουμε χαλαρά την ώρα μας μαζί. Θα αρχίσουμε σήμερα με τις ασκήσεις, το warm-up. Και αν θέλετε, μπορεί να έχετε μια καρέκλα εδώ κοντά σας. Αν χρειαστεί, να βάλετε ένα χεράκι, να σταθείτε λίγο πιο άνετοι. Ή ένα τοίχο, και ο τοίχος είναι very good. Αρχίζουμε με rotations. Θα κάνουμε κύκλους στους καρπούς. Τα μπράτσα, αν θέλετε, τετωμένα για να το σταθείτε λίγο καλύτερα. Οι κύκλοι να είναι γεμάτοι, όπως λέμε στα αγγλικά, full range. Έτσι. Τα χέρια πάνε προς τα κάτω, τα μπράτσα τετωμένα και να αισθανόσετε πως τεντώνει το μυς. Κύκλους από τις δύο μεριές, έτσι, έτσι και από την άλλη. Και έτσι κάνουμε προθέρμανση το σώμα πριν κάνουμε τις πιο δύσκολες ασκήσεις. Μετά από τους καρπούς αρχίζουμε με τους ώμους. Οι ώμοι θα πάνε μπροστά, κύκλους με τους ώμους. Η άνω πλάτη και εκείνη λίγο, σαν κάνουμε καμπούρα λιγάκι. Έκπνεω κάτω, εισπνεω πάνω. Έκπνεω κάτω, εισπνεω πάνω. Ανοίγουμε το στήθος όταν πάνε πίσω οι ώμοι και κάτω το κεφάλι όταν πάνε μπροστά οι ώμοι. Ένα ακόμα. Τώρα πάμε και προς τα πίσω. Πάνω και πίσω. Εισπνεω, ανοίγω το στήθος, κολλάνε μου πλάτη πίσω. Εισπνοή. Ανοίγω το στήθος, κολλάνε μου πλάτη. Θα κάνουμε ένα ακόμα. Ωραία. Τώρα θα ανοίξουμε λίγο τα ποδαράκια και θα κάνουμε κύκλους με τους γοφούς μας. Το hula hoop που λέμε στα αγγλικά. Hula hoop. Τώρα εδώ σπρώχνουμε τους γοφούς λίγο δεξιά, σπρώχνουμε τους γοφούς λίγο και αριστερά. Έτσι. Για να το αισθανθείτε πως κάτι κάνετε. Rotations, rotations. Φέρετε des cercles vers la droite. Oh, des cercles à gauche. Και από την άλλη μεριά. Ωραία. Τώρα εδώ που είμαστε έτσι, θα γυρίσουμε και θα κοιτάξουμε και πίσω. Εισπνοή μπροστά, έκπνοή πίσω. Όσο μπορείτε, από τη μέση και πάνω, το κορμί γυρίζει και κοιτάτε πίσω. Και ο λαιμός σας κι αυτός γυρίζει. Σου θέλω και τα μάτια να κοιτάνε προς τα πίσω. Έκπνοή πίσω, εισπνοή μπροστά. Τα μπράτσα σας μπορείτε να τα λυγίσετε εδώ στο στήθος και πάτε όσο μπορείτε και κοιτάτε προς τον τοίχο πίσω σας. Και τελευταία φορά, μπροστά. Τώρα τα πόδια λίγο πιο κοντά, θα σηκώσουμε το δεξί μπράτσο ψηλά, εισπνοή και με την έκπνοή λιγάμε από μια μεριά. Εδώ τώρα που λιγάμε από μια μεριά, θα σπρώξουμε τους γοφούς και το πλευρό από την άλλη. Το μπράτσο τεντώνει, το πλευρό και η γοφή από εκεί. Το άλλο χέρι. Αν δεν μπορείτε να αναπνέσετε, να κάνετε breathe, εδώ πάμε λίγο πιο πάνω και να αισθανόσετε το τέντωμα, αλλά να μπορείτε να το κρατήσετε λιγάκι. Ωραία, εισπνέω πάνω, εκπνέω κάτω. Πάμε και από την άλλη μεριά, εισπνέω ψηλά το μπράτσο, τεντώνουμε και με την έκπνοη λιγάμε από την άλλη μεριά. Πάλι το σπρώχνουμε το πλευρό και τους γοφούς από την αντίθετη πλευρά.
Αν θέλω και μπορώ, γυρίζω και τα μάτια προς το ταβάνι. Αν μπορούμε για το λαιμό. Και ίσπνεω πάνω. Όλα χαλάρα. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε ένα χέρι στην καρέκλα ή στον τοίχο. Το δεξί, αν είναι το δεξί χέρι στον τοίχο, θα αρχίσετε με το δεξί πόδι. Αν το αριστερό χέρι είναι στην καρέκλα, το αριστερό πόδι πάει στο πάτωμα και θα κάνουμε κλωτσιά με το δεξί πόδι. Είναι σαν να κλωτσάμε ένα soccer ball. Το κάνουμε swing, swing το μπούτι και το γόνατο όσο μπορείτε προς το στήθος. Σηκώνουμε από τα πλάγια. Πλάτη είναι ίσια, τα μάτια μπροστά, περίπου 10, περίπου. 8, 10, 9, όσο νομίζετε. Και πάμε και από την άλλη μεριά. Το άλλο χέρι. Από εδώ. Και πάλι swing και το γόνατο όσο μπορείτε το σηκώνετε προς το στήθος. Η φτέρνα πίσω, αν μπορείτε, πάει στο πισινό. And swing. Ωραία, μια τελευταία φορά. Ωραία. Και εδώ που είμαστε με το χέρι στην καρέκλα, θα σηκώσω ένα πόδι από το πάτωμα και θα κάνουμε μεγάλους κύκλους στους αστράγαλους. Μεγάλους κύκλους όσο μπορείτε, να αισθανθείτε πως τραβάει λίγο και ο αστράγαλος εγώ μπροστά. Τα δάχτυλα δείχνουν προς το πάτωμα. Και από την άλλη μεριά. Περίπου 5-6 από κάθε μεριά. Και αλλάζουμε πόδι. Βάλω πόδι μπροστά, κύκλους. Όσο μπορείτε, τα δάχτυλα ψηλά, τα δάχτυλα χαμηλά. Και από την άλλη μεριά. Okay, ωραία. Τώρα, μια τελευταία άσκηση για να κάνουμε το warm-up. Θα πάρετε την καρέκλα σας, θα τη γυρίσετε προς εσάς και θα την κοιτάτε. Okay. Εδώ τώρα θα βάλουμε τα χέρια μας πάνω στην καρέκλα, κάτω από τους ώμους. Ακριβώς τα μπράτσα όσο μπορείτε να είναι κάθετα με το πάτωμα. Τα πόδια και αυτά κάτω από τους γοφούς σας, τα γονατάκια λίγο λυγισμένα και η πλάτη ισιώνει. Για να ισιώσει η πλάτη, φανταστείτε πως ανοίγετε το στήθος σας, βάλετε μέσα την κοιλίτσα σας και πετάει πίσω το φυσινό σας. Okay. Εδώ τώρα, το χέρι το αριστερό θα πάει στη μέση της καρέκλας. Εισπνοή, μακραίνω την πλάτη μου και με την έκπνοή θα γυρίσω προς τα δεξιά και θα σηκώσω το δεξί μπράτσο ψηλά. Το αριστερό χέρι σπρώχνει στην καρέκλα. Κάνω στροφή από τη μέση και τεντώνω το δεξί μπράτσο ψηλά και αν μπορώ, κοιτάζω και το δεξί μου χέρι, αν μπορώ. Όσο φτάσει, μπορεί να μην φτάσει μέχρι το ταβάνι, αλλά δεν πειράζει, όπου πάει καθένας, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Και με την εισπνοή γυρίζει το δεξί χέρι στην καρέκλα, κάνω λίγο jiggle, jiggle, wiggle, wiggle, να χαλαρώσει λίγο η πλάτη, αν είχε λίγο tension και πάμε από την άλλη μεριά. Το δεξί χέρι πάει στη μέση της καρέκλας, έτσι, λιγάω λίγο το δεξί μου γονατάκι και ισιώνω την πλάτη μου. Εισπνέω, μακραίνει η πλάτη και με την έκπνοή κάνω στροφή από τη μέση και πάνω, ανοίγω το στήθος, τεντώνει το μπράτσο όσο μπορώ προς το ταβάνι. Αν μπορείτε, γυρίζετε και κοιτάτε το χέρι σας. Αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Κοιτάτε μπροστά σας ή κοιτάτε την καρέκλα σας. Και με την επόμενη εισπνοή, το χέρι πάει πίσω στην καρέκλα. Λιγά λίγο το κορμί. Τα χέρια πάνε στο μπουτάκι και σηκώνω το κεφάλι. Και αυτό είναι το warm-up. Τώρα αρχίζουμε το τμήμα ασκήσεων που είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν σας φαίνονται εύκολες, είστε ελεύθεροι να τις κάνετε κάθε μέρα. Αν σας φαίνονται λίγο πιο δύσκολες, 2-3 φορές την εβδομάδα είναι μουά. Okay. Η πρώτη άσκηση είναι με την καρέκλα και θα προσπαθήσουμε να πάμε προς το πάτωμα. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, αν φοβόσαστε, σιγά σιγά, δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνετε σωστά, θα σας δείξω. Okay. Θα βάλουμε πάλι τα χέρια πάνω στην καρέκλα, τα μπράτσα και πάλι κάθετα, τα χέρια κάτω από τους ώμους, τα πόδια πάνε λίγο πιο πίσω και μένουν κάτω από τους γοφούς. Okay. Θα πάει το πρώτο πόδι πίσω. Okay, πρώτο πόδι πίσω, όποιο να είναι, δεν πειράζει. Σηκώνω τα μάτια και σιγά σιγά με τα μπράτσα μου που με βοηθάνε και σπρώχνουν λίγο την καρέκλα, πάω και φέρνω το γόνατο κάτω στο πάτωμα. Τώρα για να σηκωθώ, θα λυγίσω μπροστά προς την καρέκλα, θα σπρώξω τα πίσω δαχτυλάκια του ποδιού και φέρνω το πόδι μπροστά, σηκώνω τα χέρια, σηκώνω το κεφάλι. Θα το ξαναδοκιμάσουμε από την άλλη μεριά. Τα χέρια πάλι κάτω από τους ώμους, η καρδιά πάνω από την καρέκλα. Το άλλο πόδι πάει πίσω, σηκώνω το κεφαλάκι μου, αρχίζουν και λιγάνε τα δύο γονατάκια, το κεφάλι πάει λίγο πίσω, λίγο πίσω, λίγο πίσω, ώσπου να αγγίσει το γόνατο στο πάτωμα, χαλαρά και μαλακά. Τώρα μπροστά, λιγάω μπροστά, η καρδιά προς την καρέκλα, σπρώχνω τα πίσω δαχτυλάκια του ποδιού, μπροστά το πόδι, πάνω τα χέρια, πάνω το κεφάλι. Και θα το δοκιμάσουμε δύο φορές ακόμα από κάθε μεριά. Τα χέρια στην καρέκλα, η καρδιά πάνω από την καρέκλα. Το πόδι πάει πίσω, όποιο και να είναι, πάει πίσω. Αρχίζω και λιγά τα δύο γονατάκια, σηκώνω τα μάτια, σιγά σιγά σιγά,
Χαλαρά το γόνατο αγγίζει στο πάτωμα. Λιγάω μπροστά, σπρώχνω την καρέκλα, σπρώχνω το πίσω πόδι, το φέρνω μπροστά και πάνω. Και ένα ακόμα, τα χέρια, το άλλο πόδι πάει πίσω, πάνω τα μάτια, λιγάνε τα δύο γονατάκια, σιγά σιγά πάμε προς το πάτωμα, τάκ. Και τώρα που είναι η τελευταία φορά θα μείνουμε στο πάτωμα. Όποιος είναι να το δοκιμάσει, θα φέρει τα δύο γόνατα στο πάτωμα, θα καθίσω κάτω προς τις γάμπες, θα πάει ένα χέρι στο πάτωμα και θα πάω να καθίσω προς αυτό το χέρι. Τα πόδια μπροστά. Όποιος δεν θέλει να το κάνει στο πάτωμα, γιατί δεν αισθανόσαστε άνετοι στο πάτωμα, αυτές οι ασκήσεις γίνονται και στο κρεβάτι. Σου μπορείτε να πάτε στο κρεβάτι σας και να κάνετε τις ίδιες ασκήσεις που θα κάνουμε στο πάτωμα. Η πρώτη ασκήση θα είναι για τους κοιλιακούς. Θα πάτε στο πάτωμα. Μπορώ να βάλω πρώτα τον άγκωνα κάτω και μετά τον άλλο άγκωνα και σιγά 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 το κεφάλι γκίζει στο πάτωμα. Εδώ τώρα θα λυγίσουμε τα γονατάκια και θα φέρουμε τα πόδια κοντά στο σώμα μας. Τα δύο χέρια πάνε πάνω στα μπούτια. Εισπνέω και με την έκπνοη θα σηκώσω το κεφάλι, το λαιμό και τους ώμους και τα χέρια μου γλιστάνε προς τα γόνατα. Μετά εισπνέω, πάω κάτω σιγά σιγά το κεφάλι, φέρνω τα χέρια πίσω προς τους βοφούς, το κεφάλι πάει στο πάτωμα. Με την έκπνοη σηκώνω το κεφάλι, το λαιμό και τους ώμους, γλιστάνω τα χέρια προς τα γόνατα, εισπνοή κάτω τα χεράκια, κάτω και το κεφάλι. Έκπνεω πάνω, εισπνεω κάτω. Κάθε φορά που σηκώνεται το κεφάλι, σφίγγει η κοιλίτσα και με την εισπνοή προς τα κάτω, χαλαρώνει η κοιλίτσα. Έκπνεω σφιχτή κοιλιά και η πλάτη σας θα αισθανθείτε πως πρόχνει μέσα στο πάτωμα. Εισπνεω κάτω. Έκπνεω πάνω. Εισπνεω κάτω. Και θα κάνουμε άλλα τρία. Έκπνοη ψηλά το κεφάλι, ψηλά τα χέρια. Εισπνεω κάτω. Και το τελευταίο. Ωραία, τώρα τεντώσα τα πόδια, τα χέρια, ξεκουραστείτε μισό λεπτουλάκι για να χαλαρώσουν λίγο τα μυς. Και θα κάνουμε και μια δεύτερη άσκηση στο πάτωμα. Θα λύγισω πάλι τα γονατάκια προς το ταβάνι και θα φέρνω τα πόδια κοντά στο κόρμι. Τα χέρια μας θα πάνε στο πάτωμα δίπλα από τους βοφούς. Όσο μπορείτε, είπαμε τα πόδια κοντά, έτσι. Με μια εισπνοή τώρα θα σπρώξω τα πόδια προς το πάτωμα και θα σηκώσω τους βοφούς προς το ταβάνι, αν μπορώ και την κοιλίτσα, αν μπορώ και το στήθος. Και με την έκπνοη, σιγά σιγά, η σπονδυλική στήλη γκίζει στο πάτωμα και οι βοφοί γκίζουν τελευταίοι. Με την εισπνοή σπρώχνω τα πόδια, σηκώνω τους βοφούς, την κοιλίτσα και το στήθος. Και με την έκπνοη, vertebrae by vertebrae, πάμε προς το πάτωμα, οι βοφοί τελευταίοι. Εισπνέω, η γοφή πρώτη, μετά η κοιλίτσα και το στήθος και με την έκπνοη, vertebrae by vertebrae, σιγά σιγά σε ένα φίδι. Γκίζει ψηλά η πλάτη, η μέση πλάτη, χαμηλά η πλάτη και η γοφή. Εισπνέω πάνω, έκπνοη κάτω, σιγά σιγά. Εισπνοή πάνω, γοφή, κοιλίτσα, στήθος, τα μάτια πάντα στο ταβάνι, έκπνοη κάτω. Okay, μας μένουν άλλα δύο. Εισπνέω πάνω. Όσο μπορείτε ψηλά πάνε η γοφή, σήκουμε τα μπουτάκια και κάτω. Και η τελευταία φορά, εισπνοή πάνω, έκπνοή κάτω σιγά σιγά, σιγά σιγά. Ωραία, χαλάρα τα πόδια και πάλι μισό λεπτό να ξεκουραστούμε. Έχουμε μια τελευταία άσκηση στο πάτωμα. Okay. Θα λυγίσετε τα γονατάκια και θα γυρίσετε προς να είστε μπρούμητα στο πάτωμα. Like that. Ωραία. Εδώ τώρα θα φέρετε τους αγκώνους κοντά στο σώμα. Elbows very in tight. Τα χέρια στο πάτωμα και τα γόνατα και αυτά ανοιχτά σαν τους γοφούς περίπου. Θα σπρώξω τους αγκώνους και πίσω πάει το κορμί. Τα χέρια κάτω από τους ώμους. Να, βρίσκομαι σαν πόζα της γατούλας. Μετά θα το ξανακάνουμε. Οι αγκώνοι στο πάτωμα και σιγά σιγά με έλεγχο φέρνω τους γοφούς προς το πάτωμα. Και θα το ξανακάνουμε. Σπρώχνω τους αγκώνους, πουφ, πίσω η γοφή, πάνω τα χέρια και πάλι κάτω η αγκώνη, η γοφή. Good. Άλλες δύο φορές θα το κάνουμε. Σπρώχνω, πουφ, πίσω η γοφή, κάτω τα χέρια, σηκώνουμε. Είμαι στα on all fours που λέμε στα αγγλικά. Cat pat, κάτω η αγκώνη. Right. Και η τελευταία φορά θα κάνουμε τη γατούλα, πουφ, σπρώχνω τα χέρια κάτω από τους ώμους, σπρώχνω και είμαι γατούλα, περπατάω προς την καρέκλα μου. Για να μπορώ να σηκωθώ τα χέρια στην καρέκλα. Ένα πόδι κοντά στο πόδι της καρέκλας. Λιγάω πάνω από την καρέκλα, σπρώχνω. Πόδια μαζί.
Και τώρα έχουμε μία άσκηση ακόμα από τις δύσκολες που θα σας δείξω γίνεται και στην καρέκλα. Αν το κάνετε στην καρέκλα είναι πιο δύσκολη από τις άλλες δύο μεθόδους που θα σας δείξω. In the middle ground είναι το kitchen counter. Αν πάτε στο πάγκο της κουζίνας σας και βάλετε τα χέρια εκεί στην άκρη, αυτό είναι medium. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο είναι η καρέκλα. Και το πιο εύκολο είναι στον τοίχο. Αν θέλετε να το κάνετε κάθε μέρα, ο τοίχος είναι perfect. Τώρα θα πάμε στον τοίχο να σας τη δείξω. Αρχίζουμε αυτή την άσκηση που τη λένε push-ups, wall push-ups, στον τοίχο. Γυρίζουμε προς τον τοίχο, τα χεράκια θα βάλουμε ακριβώς στο ύψος των ώμων σας. Μπροστά ακριβώς από τους ώμους και ανοιχτά σαν τους ώμους. Τα πόδια πρέπει να πάνε λίγο πίσω από τον τοίχο για να μην είμαστε ίσχυοι με τον τοίχο. Πρέπει να είμαστε λίγο λυγισμένοι προς τον τοίχο. Και αρχίζουμε με την εισπνοή, πάει μυτούλα προς τον τοίχο και με την έκπνοή, ισιώνω τα μπράτσα και σπρώχνω μακριά από τον τοίχο. Εισπνέω και αν προσέξετε, το κορμί είναι μία γραμμή ίσια από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες. Όταν πάει μπροστά το κεφάλι, πάνε και η γοφή μπροστά. Σηκώνουμε και τα τακούνια από το πάτωμα. Εισπνέω, οι φτέρνες τις σηκώνω από το πάτωμα. Εισπνέω μπροστά, έκπνεω σπρώχνω. Θα κάνουμε άλλα 5 και τα μπράτσα σας όσο μπορείτε λιγάνε προς τα έξω και όχι προς τον τοίχο. Ετούτο δεν είναι σωστό, είναι τα μπράτσα δεξιά και αριστερά. Λιγάνε και σπρώχνουμε. Εισπνέω, εκπνέω. Και άλλα 2 τελευταία. Όσο μπορείτε φέρνετε το πρόσωπο κοντά στον τοίχο. Και να το. Πόδια μπροστά. Και τελειώσουμε και τις δύσκολες ασκήσεις. Και τώρα έχουμε φτάσει στο τελευταίο τμήμα της ρουτίνας σήμερα και είναι το stretching, το flexibility, για να αισθανόμαστε λίγο πιο ελάστιχοι. Okay. Η πρώτη άσκηση που μου αρέσει τόσο πολύ που την κάνω κάθε πρωί και I recommend και εσάς να το κάνετε κάθε πρωί αν μπορείτε. Θα πάρετε την καρέκλα σας ή πάλι στο kitchen counter, στο πάγκο της κουζίνας, βάλετε τα χέρια πάνω στο counter ή πάνω στην καρέκλα. Τα πόδια πάνε λίγο πίσω και τα μπράτσα μένουν τεντωμένα. Το κορμί σας όσο μπορείτε πέφτει ανάμεσα από τα δύο μπράτσα προς το πάτωμα. Okay. Τα μπράτσα τεντωμένα, η γοφή σπρώχνουν προς τα πίσω και ισιώνεται την πλάτη σας. Αν θέτε λιγάκι, η γοφή πάνε δεξιά, αριστερά και αισθανόσαστε ένα τέντωμα λίγο διαφορετικό. Όπου σας φανεί πως είναι καλύτερο το τέντωμα, εκεί κρατήστε την πόζα, μισό λεπτουλάκι. Και με την επόμενη εισπνοή σηκώνω το κεφάλι, σιγά σιγά τα μπράτσα τεντωμένα. Περπατάω μπροστά τα πόδια, σιγά σιγά. Alright. Και όταν τελειώσουμε, wiggle, relax. Ωραία. Δεύτερη άσκηση. Τέντωμα. Είναι το δεξί πόδι μπροστά, το αριστερό πόδι πίσω, τα πόδια κοιτάνε και τα δύο μπροστά. Okay, θα σας το δείξω από τα πλάια. One foot forward, one foot back, όλα τα πόδια μπροστά. Λιγάει το γονατάκι μπροστά, σπρώχνω το κορμί λίγο πίσω, πάμε λίγο πίσω, πλατήσια, και σπρώχνουμε την πίσω φτέρνα προς το πάτωμα. Και τεντώνει η γάμπα εδώ, η γάμπα πίσω. Αν χρειαστείτε μια καρέκλα, no problem, τα χέρια στην καρέκλα και έτσι αισθανόσαστε λίγο πιο σταθεροί. Συνεχίζω και σπρώχνω την πίσω φτέρνα προς το πάτωμα και τεντώνει γάπα. Τεντώνει το γόνατο από πίσω. Ίσια μάτια μπροστά. Περίπου μισό λεπτό κάθε τέντωμα. Και αλλαγή από την άλλη μεριά. Το άλλο πόδι μπροστά, το αριστερό, το δεξί πόδι πίσω. Τα δάχτυλα των ποδιών μπροστά να κοιτάνε. Λιγάει το γόνατο. Το κορμί ίσιο. Και σπρώχνω την πίσω φτέρνα προς το πάτωμα. Όσο μπορείτε, το γόνατο πίσω είναι ίσιο. Χέρια στην καρέκλα ή δίπλα σας. Συνεχίζω και σπρώχνω τη φτέρνα. Αισθάνομαι το τέντωμα για μισό λεπτό και βαθιές αναπνοές για να χαλαρώσουμε λίγο με αυτή την πόζα. Και πόδια μαζί. Τώρα θα καθίσετε στην άκρη της καρέκλας σας. Άκρη της καρέκλας. Όταν λέω στην άκρη, θα πει πως η πλάτη να μην γκίζει στην καρέκλα, να είστε έξω. Να είναι λίγο τα μπουτάκια στον αέρα. Okay. Τεντώνουμε το δεξί μπούτι στο πάτωμα, η φτέρνα στο πάτωμα, ισιώνουμε το γονατάκι και τα δάχτυλα κοιτάνε πάνω προς εσάς. Okay. Εισπνέω και μακραίνει η πλάτη και με την έκπνοη από το γοφό λιγάμε μπροστά σιγά σιγά. Τώρα εδώ θα αισθανθείτε πως το μπούτι τραβάει. Okay.
έστω τα δάχτυλα πάνω, η πλάτη ίσια και όσο μπορείτε το γόνατο ίσιο και αυτό. Και να σας το δείξω και από τα πλάγια. Ίσιο, πλάτη και αυτή ίσια, δάχτυλα πάνω. Εισπνοή πάνω το κεφάλι, πίσω και το πόδι. Θα κάνουμε και το ίδιο από την άλλη μεριά. Τεντωμένο το αριστερό, κουτάκι. Λιγάω μπροστά με την πλάτη ίσια και τα δάχτυλα του ποδιού να κοιτάνε πάνω. Το χέρι σας, αν θέλετε, πρέπει εδώ να είστε χαλαροί. Όπου χρειαστεί, εδώ να πάει το χέρι, εδώ ο άγκωνας, όπου νομίζετε. Εδώ τώρα, the goal of this είναι να αισθανθείτε το τέντωμα πίσω από το γονατάκι ή πίσω από το κουτάκι. Τα χέρια σας να είστε μόνο free. Free, χαλαρή, comfortable, για να μπορείτε να το κρατήσετε, να μπορείτε να το κρατάτε. Ωραία, ίσπνο πάνω, πίσω το πόδι. Και το τελευταίο τέντομα, που είναι πολύ καλή ιδέα και αυτό να το κάνετε κάθε μέρα αν μπορείτε, είναι θα λυγίσετε το γονατάκι σας, θα φέρετε τον αστράγαλό σας πάνω στο μπούτι. Αυτή η άσκηση, αν καθόστε για πολλές ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, you know, 15 ώρες καθόμαστε, κοιμόμαστε, είμαστε όλο in a seated position. Αν θέλετε για να φτιάξει λίγο ο γοφός, να βοηθήσετε το γοφό σας, είναι άσκηση που ανοίγει το γοφό και τους γοφούς. So, ο αστράγαλος πάει πάνω στο μπούτι, τα δαχτυλάκια του ποδιού κοιτάνε πάνω προς το γόνατο και όσο μπορείτε το γόνατο πάει κάτω προς το πάτωμα. Όσο μπορεί να πάει, δεν το σπρώχνω, όσο πάει, ισιώνω την πλάτη μου και μόλις ισιώσει την πλάτη σας, νομίζω πρέπει να αισθανθείτε πως ο γοφός σας αρκετά τεντώνεται και τραβάει. Try it out, μισό λεπτό και εδώ. Αν σας αρέσει, κάντε το 2-3 φορές την ημέρα. Είναι πολύ σπουδαία άσκηση. Υπάρχουν κάτι ανθρώποι που δεν μπορούν να την κάνουν, αλλά αν μπορείτε, μουα, very good, very good exercise. Αν σας φαίνεται εύκολη άσκηση, στο καθώς είστε εδώ και λέτε, not so bad, λιγάμε λίγο και μπροστά. Μόλις λύσω το κορμί μου μπροστά, τραβάει ακόμα παραπάνω ο γοφός. Με την πλάτη πάντα ίσια. Ωραία. Και πάλι, εισπνέω πίσω, αφήνω και το πόδι και κάνουμε και την άλλη μεριά. Λιγάει το γονατάκι, αστράγαλος πάνω στο μπούτι, τα δάχτυλα του ποδιού προς το γόνατο κάτω όσο πάει, χωρίς να το σπρώξω, και μετά, οπ, ισιώνω και την πλάτη, αισθάνομαι και τραβάει εγώ φως. Αν το αισθάνομαι αρκετά, εδώ θα μείνω. Αν είναι λίγο πολύ και πέφτει λίγο βαριά, λιγάω λίγο πίσω και βγάλουμε το tension από το γοφό. Πρέπει να αισθανόσαστε πως τραβάει, αλλά να μην πονάει. Αν είναι εύκολη η άσκηση, λιγάμε μπροστά. Βαθιά αναπνοές και έτσι χαλαρώνει και το τέντωμα. Και that's it, εισπνοή πίσω. Χαλαρά χαλά το πόδι πάει στο πάτωμα. Και congratulations, συγχαρητήρια, κάνετε καλές γυμναστικές. Εύχομαι να τις κάνετε και κάθε μέρα αν μπορείτε. And congratulations!